Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Χάρη Τσιλιώτη, ο οποίος βεβαίως γνωρίζει άριστα και τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς συνταγματικού δικαίου. Κύριε Τσιλιώτη, καλημέρα αρχικά από το Ηράκλειο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την αποδοχή της. Θέλω στο χρόνο που μας απομένει αρχικώς να σας ρωτήσω, στο επίπεδο αν θέλετε της γεωπολιτικής, είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε ένα τέλμα μες στον πόλεμο, με την γνωστή ανθρωπιστική καταστροφή από τη μια, αλλά και σε ένα πλήρες αδιέξοδο τόσο αυτού που έχει την ευθύνη για όσα συμβαίνουν με την επέμβαση στην Ουκρανία του Πούτιν, όσο και της ουκρανικής πλευράς. Διαβλέπετε ότι είναι εύκολο να αποκλιμακωθεί η κατάσταση έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα παζλ από όλους τους δρόντες? Το παζλ είναι πραγματικά πολύ πολύπλοκο και όπως είπατε, και μόνο το γεγονός ότι έχουμε μια στρατιωτική εισβολή με όλα τα επακόλουθα, τα οποία παραβιάζουν στοιχειώδεις κανόνες του διεθνούς και ιδιαίτερα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, έτσι με τους βομβαρδισμούς πολιτικών στόχων, με τις καταστροφές κτηρίων, ακόμα και καταφυγίων, με τους θανάτους που υπάρχουν, έτσι, αμάχων, να το τονίσουμε όλο αυτό, δημιουργεί μια κατάσταση η οποία οπωσδήποτε περιπλέκει τα πράγματα, δεδομένου του ότι η Ρωσία επικαλείται ζωτικά της συμφέροντα και όλους αυτούς τους χειρισμούς τους οποίους έχει τις τελευταίες εβδομάδες δηλώσει. Η αποκλιμάκωση είναι κάτι το οποίο όλες οι πλευρές είναι κάτι στο οποίο όλες οι πλευρές ομνύουν, αλλά βεβαίως το θέμα είναι πως την εννοεί κάθε μία. Αυτό το οποίο είναι βέβαιο, όπως και εξελίσσονται και οι διαπραγματεύσεις και από τις θέσεις και των δύο πλευρών, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Και εδώ πρέπει να πω ότι παρά το γεγονός ότι είμαι νομικός και διδάσκω διεθνές δίκαιο και διεθνές δίκαιο, πρέπει να σας πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει σημασία τόσο ποιος έχει το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο με το μέρος του, ποιος έχει την ηθική με το μέρος του, ποιος είναι πιο συμπαθής στη διεθνή κοινή γνώμη, αν θέλετε και στη διεθνή κοινότητα, αλλά κακά τα ψέματα, σε μεγάλο βαθμό, αν όχι και καθοριστικό, παίζει ρόλο η γεωπολιτική και η στρατιωτική ισχύς την οποία έχουν τα μέρη. Συνεπώς, για να υπάρξει αυτή η αποκλιμάκωση πρέπει να γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις ακόμα και από την Ουκρανία, η οποία βρίσκεται εν δικαίω. Έτσι, είναι πράγματι αυτά τα οποία λέει όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, είναι απόλυτα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ότι εγώ είμαι μια ανεξάρτητη χώρα, θέλω να κάνω τις δικές μου συμμαχίες, θέλω να κάνω τις δικές μου επιλογές, δεν θέλω πια τη Ρωσία, θέλω να πάω με τη Δύση, θέλω να ενταχθώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και να με αφήσει η Ρωσία ήσυχη. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ λογικά. Το θέμα είναι όμως ότι δυστυχώς στην πραγματικότητα έχουμε αυτή την κατάσταση την οποία γνωρίζουμε όλοι. Άρα λοιπόν και εκεί πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις και ήδη αυτό διαφαίνεται και από δηλώσεις του Προέδρου Ζελένσκι, ότι πλέον δεν μας ενδιαφέρει η ένταξη στο ΝΑΤΟ και πρέπει να πάμε σε ένα άλλο modus vivendi με την Ρωσία. Τώρα πόσο αυτό θα γίνει, έχουμε ένα σχέδιο 15 σημείων το οποίο έχει διακινηθεί στο διεθνή τύπο από τους Financial Times. Προσωπικά δεν ξέρω τι από όλα αυτά είναι βάσιμα. Βεβαίως ορισμένες από αυτές τις θέσεις διακηρύσσονται και από τις δύο πλευρές, απηχεί δηλαδή θέσεις και των δύο πλευρών και κυρίως της ρωσικής πλευράς. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει η εξέλιξη. Αυτό όμως το οποίο βλέπουμε τώρα είναι ότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, συνεχίζονται οι καταστροφές, συνεχίζονται οι θάνατοι αμάχων. Πάντως σε όλο αυτό το παζλ, αν μου επιτρέπετε, και τελειώνω την παρατήρησή μου στην ερώτησή σας, είναι ότι η Ρωσία δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσει επί μακρόν αυτόν τον πόλεμο. Ήδη υπάρχουν κυρώσεις οι οποίες τις έχουν επιβληθεί και πονάνε. Υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλη πίεση. Όχι μόνο από την κοινή γνώμη. Διάβασα στο Διεθνή Τύπο ότι περίπου το 50% του ρωσικού πληθυσμού τάσεται κατά του πολέμου στην Ουκρανία. Αλλά έχει μεγάλη πίεση και από τους ολιγάρχες, τους λεγόμενους.
Δεν νομίζω ότι ο Πούτιν έχει τα περιθώρια να συνεχίσει επί μακρόν αυτόν τον πόλεμο, τη στιγμή που αυτή τη στιγμή δείχνει ότι δεν τον κερδίζει κιόλας, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα κοιτάξει να βρει μια φόρμουλα ούτως ώστε να εξασφαλίσει ό,τι περισσότερο μπορεί να εξασφαλίσει από την Ουκρανία. Τώρα σας ρωτώ από την ανάποδη. Θα κοιτάξει να βρει μια φόρμουλα. Μια φόρμουλα η οποία εναπόκειται στους διακανονισμούς μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής πλευράς μόνο, ή εδώ η ουκρανική πλευρά από τη Δύση χρησιμοποιείται, το έχετε ακούσει, για να μοχλευτεί περισσότερο η ρωσική αιμορραγία? Θέλω να πω, είστε της γνώμης ότι χρειάζεται μία διέξοδος σε αυτό το αδιέξοδο και προς την πλευρά της Ρωσίας, ανεξάρτητο ότι αυτή έκανε την εισβολή, αυτή κάνει τον πόλεμο κτλ.? Επειδή μιλάμε για μεγάλους παίκτες. Πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο. Δεν θα είναι μία μονομερής ενέργεια της Ρωσίας η οποία θα πει σταματάω τον πόλεμο. Θα σταματήσει τον πόλεμο μόνο αν πάρει ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα θα τα δώσει η Ουκρανία. Οπωσδήποτε ο δυτικός παράγοντας έχει το δικό του λόγο, με την έννοια ότι τάσσεται αναφανδόν, υποστηρίζει αναφανδόν την Ουκρανία, αλλά μέχρι στιγμής όμως δεν έχει δείξει, δηλαδή πέραν των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία και την πολιτική, τη διπλωματική υποστήριξη, την ανθρωπιστική υποστήριξη, έτσι, με την υποδοχή προσφύγων, κάτι το οποίο όμως θα είναι προσωρινό. Δεν έχει συνδράμει στρατιωτικά την Ουκρανία ούτως ώστε να της λέει συνέχισε τον πόλεμο και εμείς είμαστε εδώ. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η Δύση, ούτε και η Δύση έχει συμφέρον από την παράταση αυτού του πολέμου, διότι οι κυρώσεις που έχει επιβάλει δεν πονάνε μόνο τον Πούτιν, πονάνε και όλους μας, και το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητά μας, έτσι. Και όλα αυτά τα οποία λέμε περί ενεργειακής απεξάρτησης βεβαίως είναι ωραία και έτσι πρέπει να γίνουν, αλλά δεν θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Συνεπώς αυτός ο πόλεμος δεν συμφέρει κανέναν. Άρα λοιπόν είναι πολύ λογικό να κοιτάξουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αυτή η κατάσταση να αποκλιμακωθεί, με τελική κατάληξη την ειρήνευση. Αλλά και πάλι σας λέω, η λογική σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς δεν είναι πάντα ο οδηγός αυτών των δρόντων προσώπων. Κύριε Τσιλιώτη, δύο ακόμη παραμέτρους πριν καταλήξω σε κάτι που είναι και στο αντικείμενό σας. Η πρώτη παράμετρος είναι ότι σήμερα το απόγευμα όλοι αναμένουμε ενδιαφέρον την τηλεφωνική μακρά, όπως έχει διαρρεύσει η επικοινωνία, μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομόλογου του. Βεβαίως. Η Αμερικανική πλευρά έχει φροντίσει ήδη να διαμηνεί στην Κινέζικη πλευρά ότι οποιαδήποτε χείρα βοηθείας, άμεσα ή έμεσα, προς τη Ρωσία θα τη συμπεριλάβει σε αντιδράσεις. Το ερώτημα είναι, μπορούν αυτοί οι δύο παίκτες να διαμορφώσουν ένα σκηνικό που να οδηγήσει αποκλιμάκωση, ή εδώ κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε πώς διατάσσονται τα δύο στη μεγάλη εικόνα στρατόπεδα? Η Κίνα βέβαια έχει διαμηνήσει όλες τις πλευρές και μάλιστα με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν συνδράμει στρατιωτικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τη Ρωσία. Πέραν της διπλωματικής υποστήριξης την οποία παρέχει, η οποία όμως δεν είναι σημερινή, δεν είναι μόνο στο θέμα της Ουκρανίας. Αν δείτε από το Κόσοβο, από την υπόθεση του Κωσόβου και μετά, η Κίνα συμπίπτει σε όλες τις θέσεις με τη Ρωσία, στο Συμβούλιο Ασφαλείας και γενικότερα στην διεθνή πολιτική σκηνή. Όπου προβάλλει βέτο η Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, την ακολουθεί και η Κίνα για τους δικούς της λόγους βεβαίως. Επίσης υπήρξε μια πρωτοβουλία της Κίνας για διαμεσολάβηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το ειδικό βάρος της Κίνας δεν αφισβητείται, είναι σημαντικό. Εάν υπάρξει και μια συνεννόηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι αυτονόητο, ούτε εύκολο, μπορεί να διαδραματίσει έναν θετικό ρόλο στην υπόθεση αυτή, δεδομένου του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την Ουκρανία αναφανδόν, η δε Κίνα, έστω με τον τρόπο που σας είπα, τουλάχιστον φανερά, υποστηρίζει διπλωματικά την Ρωσία. Ευχής έργο είναι να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έτσι μπορούμε να το θεωρούμε ως δεδομένο. Μένει να το δούμε. Μένει να δούμε τι θα συζητήσουν, τι θα συμφωνήσουν, αν συμφωνήσουν, και πόσο αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν μεταξύ των δύο προέδρων, των δύο αυτών υπερδυνάμεων, τελικά μπορεί να επηρεάσουν το ουκρανικό δράμα.
Η δεύτερη παράμετρος είναι η γειτονά μας, η Τουρκία. Και σας ρωτώ, διότι μόλις χθες ο Γάλλος πρόεδρος ο Μακρόν υπενθύμησε ότι το ΝΑΤΟ, που τώρα είναι δραστηριοποιημένο, όταν το είπε επί λέξη, η Τουρκία απειλούσε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα, ήταν εγκεφαλικά νεκρό. Και διαπιστώνω, και θέλω την άποψή σας για το ρόλο της Τουρκίας, κύριε Τσιλιώτη, διαπιστώνω ότι και στις μέρες αυτές, με την κρίση στην Ουκρανία, τον πόλεμο, η Ρωσία, εντάξει, έχει τους λόγους της να θέλει το ρόλο που θέλει για την Τουρκία. Το ΝΑΤΟ όμως και η Δύση πώς αφήνει ή αναγορεύει τον ίδιο ρόλο στην Τουρκία του Μεσολαβητή, την ώρα που άλλες χώρες και μέλη του ΝΑΤΟ δέχονται πιέσεις για να στείλουν S-300, η Τουρκία μια χαρά είχε S-400, υπερεξελιγμένο σύστημα, έστω και συμβολικά, γιατί δεν της το ζήτησε. Θέλω να πω, ο επιτίδιος ουδέτερος λέμε εδώ, αλλά μήπως της βγαίνει τελικά? Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο τουρκικός παράγοντας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα, δεδομένου ότι και στο σχέδιο αυτό των 15 σημείων φαίνεται, έτσι δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι βάσιμο, φαίνεται ότι η Τουρκία θα είναι μία από τις τρεις εγκύτριες δυνάμεις της Ουκρανίας. Άκουσαν βέβαια, εμείς που έχουμε την εμπειρία της Κύπρου, είδαμε τι σημαίνει εγκύτρια δύναμη για την Τουρκία στο Κυπριακό. Και έχουμε εμπειρία, έχει καεί το πετσί μας που λέμε. Βάζουμε λοιπόν τώρα, ή τέλος πάντων υπάρχει η πρόταση, να μπει η Τουρκία εγκύτρια δύναμη και στην Ουκρανία. Δηλαδή βάζει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Ακούστε κάτι. Βλέπουμε ότι ο ρόλος της Τουρκίας είναι πολυπίκυλτος. Ενώ από πλευράς διεθνούς δικαίου είναι ο ταραξίας της περιοχής, διότι έχει στρατεύματα στην Κύπρο από το 1974 και δεν λέει να τα πάρει ακόμα, και σε μια επίλυση του Κυπριακού η Τουρκία επιμένει να αφήσει στρατεύματα στην Κύπρο. Έχει στρατεύματα στη Συρία, έχει στρατεύματα στη Λιβύη και θέλει αυτή τη στιγμή να εγγυηθεί την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Επιπλέον απειλεί την Ελλάδα και έχει προβεί και σε παραβιάσεις τουλάχιστον της ΑΟΣ της Κύπρου. Απειλεί την Ελλάδα, η οποία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Κύπρος κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι και κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Έτσι έχουμε δηλαδή ένα τέτοιο θέμα. Εύλογες οι επισημάνσεις του Προέδρου Μακρόν, μόνο που το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο λέτε. Ότι η Τουρκία είναι ο επιτίδιος ουδέτερος, παίζει με όλους και στο τέλος έρχεται και μας λέει, ενώ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ενώ περιφρονεί το διεθνές δίκαιο, το λένε ξεκάθαρα. Τώρα τι μας λέτε δίκαιο της θάλασσας? Εμείς εδώ έχουμε την ισχύ, είμαστε ένα ισχυρό κράτος, δεν μπορούμε να περιοριστούμε στις ακτές μας. Αυτά που λέει το διεθνές δίκαιο τώρα τα ακούμε βερεσέ. Κάτι ανάλογο λέει και η Ρωσία, έτσι. Συνεπώς, το γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει, παίζει αυτό το ρόλο, είναι κάτι το οποίο το έχουν αποδεχθεί οι πάντες, δυστυχώς, και οφείλεται στο ειδικό βάρος το οποίο έχει στη διεθνή σκηνή και αυτό το οποίο πουλάει επίσης στη διεθνή σκηνή. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο ο Στόλτεμπεργκ, ο κακός Στόλτεμπεργκ, ο οποίος πράγματι προκλητικά έχει αφήσει την Τουρκία να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν κάνει τίποτα όταν η Τουρκία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου. Είναι και η Ρωσία, η οποία τη θέλει διαμεσολαβήτρια στο Ουκρανικό, και η ίδια η Ουκρανία επίσης, η οποία την έχει δεχτεί. Και μάλιστα, κύριε Σαχίνη, πρέπει να πω ότι αυτή η πρόταση, μάλλον αυτό το άνισχυ, έτσι, ότι η Τουρκία... Η Ουκρανία μάλλον το επιβεβαιώνει πάντως, ότι θέλει... Η Ουκρανία το επιβεβαιώνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά το ότι η Τουρκία θέλει να... τέλος πάντων υπάρχει πρόταση να μπει εγκυήτρια δύναμη, πιστεύω, έτσι, σκεπτόμενος πιο... έτσι ψύχρεμα, ότι πρέπει να ήταν πρόταση της ίδιας της Τουρκίας, του Τσαβούσογλου, στην συνάντηση της Ατάλια με τους υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών, κάτι το οποίο ενδεχομένως, αν δεν έχουν αποδεχθεί,
τουλάχιστον το συζητάνε σοβαρά τα δύο αντιμαχόμενα μέρη. Και όπως είπατε πολύ σωστά, η Ουκρανία ουσιαστικά το έχει δεχτεί. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό που λέγαμε ότι τελικά δεν θα κάνει τίποτα, δεν θα καταφέρει τίποτα, εξαργυρώνει το ρόλο της με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και με τέτοιου είδους καταστάσεις. Αυτά μόνο ανησυχία νομίζω θα πρέπει να προκαλέσουν στη χώρα μας. Δεν έχει να κάνει, και εδώ απευθύνομαι στους συμπατριώτες μας και σε όσους τέλος πάντων ενδιαφέρονται, δεν έχει να κάνει με ενδεχόμενες αδυναμίες της δικής μας πολιτικής, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, είτε είναι η σημερινή, είτε η χθεσινή, είτε η αυριανή. Δεν έχει να κάνει ούτε με ανεπάρκεια των πολιτικών ή της ελληνικής διπλωματίας. Είναι μια κατάσταση, βλέπετε, η οποία παρά τις δικές μας αντιδράσεις, και οι οποίες είναι σε όλα τα φόρα οι αντιδράσεις, έτσι, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, βλέπετε ότι τελικά επικρατούν οι τουρκικές θέσεις. Είτε με ψημιρία, είτε με δυσφορία, είτε με ευχαρίστηση, τελικά η Τουρκία επιβάλλει τις δικές της θέσεις. Αυτό δεν έχει να κάνει. Μην αισθανόμαστε μειονεκτικά και κομπλεξικά ότι κάτι δεν κάνουμε καλά εμείς και να γίνεται και αυτό αντικείμενο στην εσωκομματική, στην εσωτερική πολιτική σκηνή μεταξύ των κομμάτων, ότι δεν τα κάνει καλά τώρα η κυβέρνηση ή αύριο μια άλλη κυβέρνηση να κατηγορεί αντιπολίτευση πάλι την κυβέρνηση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί από τον ρόλο τον οποίο έχει η Τουρκία και ο οποίος είναι, έτσι, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, είναι σαφώς πιο αυξημένος από το δικό μας και τον οποίον τον πουλάει στο διεθνές σύστημα με επιτίδιο τρόπο. Θα μου πείτε, εμείς θα πρέπει να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια? Όχι βέβαια. Πρέπει σε όλους τους τόνους να διακηρύττουμε τις δικές μας θέσεις. Είναι πολύ σωστό να τονίζουμε τις ομοιότητες της ρωσικής αναθεωρητικής πολιτικής με την αντίστοιχη τουρκική σε Αιγαίο, Θράκη και Κύπρο, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέπουμε αυτή την επεκτατικότητα και αυτή την επιθετικότητα της Τουρκίας, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία δεν είναι ένας συνηθισμένος παίκτης στη διεθνή σκακέρα. Και αυτό το βλέπουμε τώρα και στο Ουκρανικό. Θα σας παρακαλέσω, επειδή μένουν ελάχιστα λεπτά, στο λίγο χρόνο, συμπυκνώνω ένα ερώτημα. Δεν θέλω να ανοίξετε όλη τη βεντάλια. Τουλάχιστον τώρα μπορεί να το κάνουμε τηλεοπτικά. Σε ένα ερώτημα που επίσης παίζει τις τελευταίες μέρες στην επικαιρότητα. Ακούγονται πολλά για τα εγκλήματα πολέμου. Φυσικά για μένα ο ίδιος ο πόλεμος είναι ένα έγκλημα. Αλλά με βάση το τι ορίζουν οι μεγάλοι παίκτες ως έγκλημα πολέμου σε ένα πόλεμο, γι' αυτό μιλάμε. Ακούγονται πολλά για διεθνές ποινικό δικαστήριο. Πρέπει να πω ότι υπάρχει μια προτέρα εμπειρία. Συνήθως λέμε ότι τα διεθνή ποινικά δικαστήρια λειτουργούν à la carte ανάλογα με τις συμμαχίες. Εμένα άλλο είναι το ερώτημα. Πόσο εφικτό είναι να στείλεις σε ένα διεθνές ποινικό δικαστήριο τον επικεφαλής, πρόεδρο, ηγέτη ή όπως αλλιώς χαρακτηρίζεται μιας χώρας που είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και ένας από τους μεγάλους στρατιωτικά παίκτες στον πλανήτη? Αυτό πόσο εύκολο είναι? Όπως το είπατε πολύ σωστά, εξαρτάται από τις διεθνείς ισορροπίες και από την πολιτική τύχη του Πούτιν στο μέλλον. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι ο Πούτιν ξεκίνησε έναν επιθετικό πόλεμο. Εδώ βέβαια από πλευράς διεθνούς ποινικού δικαίου πρέπει να πούμε ότι το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης, έτσι, το οποίο πρέπει να αντιδιαστήλουμε με το Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης της Χάγης, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παραπέμπονται να δικαστούν για διεθνή εγκλήματα φυσικά πρόσωπα. Το Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης της Χάγης, έτσι που εδρεύει στην ίδια πόλη, αφορά προσφυγές κρατών εναντίον κρατών. Έτσι πρέπει να τα διακρίνουμε αυτά. Για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που είπατε, πρέπει να πούμε ότι η Ρωσία, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, δεν έχουν υπογράψει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου. Όμως μπορεί να προβλεφθεί ή μπορεί να υπάρξει ποινική ευθύνη φυσικών προσώπων, βεβαίως, εν προκειμένου του Προέδρου Πούτιν και του Συμβουλίου Ασφαλείας που πήρε την απόφαση του πολέμου αυτού.
για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή γενοκτονία, όταν στρέφονται κατά ανθρώπων άλλου κράτους, το οποίο έχει υπογράψει το καταστατικό. Η Ουκρανία έχει προσχωρήσει με επιφύλαξη για ό,τι αφορά εγκλήματα από το 14 και μετά. Άρα λοιπόν εδώ περιλαμβάνονται. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, δεδομένου το ότι κατηγορείται ο Πούτιν για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας, ακόμα και για γενοκτονία, αν και είναι αφισβητούμενο αυτό, κατά αμάχων στην Ουκρανία, δηλαδή ενός κράτους το οποίο έχει υπογράψει ή έχει προσχωρήσει έστω με επιφύλαξη στο καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου, βεβαίως μπορεί να υπάρξει ποινική ευθύνη. Όμως, όπως το είπατε πολύ σωστά, εδώ μιλάμε για ένα κράτος μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, μόνιμο κράτος μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, μιλάμε για τη Ρωσία, και είναι βέβαιο ότι σε έναν μελλοντικό διακανονισμό το θέμα αυτό θα είναι από τα πρώτα τα οποία θα τεθεί. Δηλαδή η ποινική ασυλία του Πούτιν και οποιονδήποτε άλλων Ρώσων έχουν εμπλακεί στον πόλεμο αυτό σε σχέση με την ποινική δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου. Υπό αυτή την έννοια, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σαφέστατα, και μάλιστα εδώ πρέπει να πω, κύριε Σαχίνη, ότι υπήρξε προχθές απόφαση του Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαιοσύνης της Χάγης, έτσι, του άλλου δικαστηρίου, το οποίο εξετάζει προσφυγές κρατών, με προσφυγή της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας για ασφαλιστικά μέτρα όσον αφορά την παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τη γενοκτονία. Εδώ λοιπόν υπάρχει το θέμα της γενοκτονίας. Και έγινε δεκτή η αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Όπως υπάρχει αντίστοιχη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Στρασβούργου, για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προστατεύονται από την ΕΣΔΑ. Πάλι Ουκρανία κατά Ρωσίας. Και βλέπουμε ότι δεν συγκινείται καθόλου η Ρωσία. Αγνοεί και την απόφαση του Στρασβούργου και την απόφαση της Χάγης. Άρα λοιπόν είναι πολύ ωραία αυτά περί εγκλημάτων πολέμου, περί διεθνούς δικαίου. Τα διδάσκουμε και πρέπει να είναι οδηγός μας. Αλλά σε τελευταία ανάλυση στο διεθνές πολιτικό γίγνεσθε, όλα αυτά καθορίζονται από τις πολιτικές, γεωπολιτικές και στρατιωτικές ισορροπίες, και βέβαια ο Πούτιν θα κοιτάξει τελικά να μην να αποφύγει οποιαδήποτε ποινική ευθύνη στο τέλος. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Τσιλιώτη. Μου κάνει εντύπωση βεβαίως, χαίρομαι που δίνει την είδηση, ότι έστω και με επιφυλάξει η Ουκρανία τελικά μετέχει στις πρώινες αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου. Βεβαίως εξαιρεί την περίοδο από το 14 μέχρι την εισβολή, προφανώς για να φυλάει και τα δικά της νότα για αυτό που την κατηγορούσαν στα ανατολικά, φαντάζομαι. Τεχνικά, επιστημονικά, ναι, ρωτώ. Ναι. Μάλιστα αυτή ήταν και η προσφυγή, αυτό ήταν και το αιτιολογικό της προσφυγής της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας τώρα στο Διεθνές Δικαστήριο, ότι επειδή κατηγορείται για γενοκτονία στον Ντονμπάς, ναι, προσέφυγε λέγοντας ότι ζητώντας να αναγνωριστεί ότι εγώ δεν προέβην σε γενοκτονία στον Ντονμπάς κατά των ρωσόφωνων πληθυσμών, και η δικαιολογία της Ρωσίας να εισβάλλει στην Ουκρανία υποτίθεται για να προστατεύσει τους ρωσόφωνους του Ντονμπάς από γενοκτονία είναι αβάσιμη, και γι' αυτόν τον λόγο συνιστά επιθετικό πόλεμο και από την πλευρά της γενοκτονία κατά του δικού μας. Άρα μας εξηγείτε και τεχνικά πώς έγινε ακριβώς η προσφυγή. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Τσιλιώτη, για αυτές τις αναφορές. Τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα και σε εσάς. Καλή συνέχεια.